Η εμπειρία για ένα επισκέπτη ξεκινάει από την αρχή όταν σκέφτεται τον προορισμό και ψάχνει να μάθει περισσότερα γι' αυτόν, περνάει μέσα από το ίδιο το ταξίδι, από την ουρά στο τελωνείο, την ποιότητα του δωματίου, αν τον έκλεψαν στον δρόμο και τι έκανε η αστυνομία όταν του συνέβη αυτό, και φυσικά τελειώνει με τη διαχείριση των αναμνήσεών του και, τα κοινωνικά δίκτυα που συνήθως αυτές τις ανεβάζει. Θα ενισχύσουμε το ρόλο της τουριστικής αστυνομίας με παρουσία καθημερινή για τη μετάδοση του αισθήματος ασφαλείας σε όλους τους τουρίστες και επιχειρηματίες. Θα ξαναστήσουμε την τεχνική τουριστική εκπαίδευση σχεδόν από το μηδέν και θα αναβαθμίσουμε τις ανώτερες σχολές του τουρισμού. Η χώρα είναι ένας τουριστικός προορισμός παγκόσμιας κλάσης. Δεν νοείται να μην έχει τουριστική εκπαίδευση παγκόσμιας κλάσης. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Γιατί μόνο έτσι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό θα γίνουν με αυτόν τον τρόπο ποιοτικότεροι, παραγωγικότεροι και φυσικά θα αμείβονται καλύτερα. Θα διαχυθεί η ευημερία του τουρισμού σε όλους. Τέταρτος άξονας είναι ο επανασχεδιασμός του τουριστικού προϊόντος και ο επαναπροσδιορισμός της εικόνας του. Αυτό που λέμε εμείς σε άπτη στα ελληνικά, rebranding. Για να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε στοιχεία. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει υλοποιήσει ακόμη τους δορυφόρους λογαριασμούς του τουρισμού στην Ελστάτ. Αυτό θα αλλάξει και θα αλλάξει γρήγορα. Με την άμεση επαναφορά της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού μας μέσω της μείωσης του ΦΠΑ στα πακέτα από το 24% στο 13% και σε βάθος τετραετίας στο 11%. Για να πετύχουμε την επέκταση της τουριστικής περίοδου, θα καλέσουμε όλους τους φορείς, ανά περιφέρεια, ώστε με συντονισμένες ενέργειες να δημιουργηθούν ειδικά χειμερινά προϊόντα, για να φέρουμε τον κόσμο και τις άλλες εποχές εδώ. Θα ανοίξουμε με δύο λόγια τον τουρισμό μας στις πέντε αισθήσεις, και όχι μόνο στον ήλιο και στη θάλασσα, όπως γίνεται σήμερα. Ο επισκέπτης πρέπει να φεύγει έχοντας δει, ακούσει, γευθεί, μυρίσει, αγγίξει από τη χώρα μας. Αυτό μπορεί να γίνει με στροφή σε σύνθετα ή εναλλακτικά προϊόντα. Το City Break, ο ιατρικός, ο τουρισμός ευεξίας, ο αθλητικός, ο εκπαιδευτικός, ο θρησκευτικός, ο γαστρονομικός. Άλλες χώρες έχουν ήδη προχωρήσει πολύ σε αυτό το τομέα και εμείς, με τη δίαιτά μας, είμαστε πολύ πίσω σε αυτό. Συνεδριακός, αγροτουρισμός και άλλοι.